το Σάκη και τη Μαριαλένα. Όπα, όπα. Που ήρθαν κι αυτοί διακοπές εδώ στο νησί μας να χαλαρώσουν. Πολύ όμορφη Μαριαλένα που πάλι την ξαναείδα από κοντά. Πολύ ευχάριστο ζευγάρι. Πήγαν εκεί στα σοκάκια και στα γνωστά μαγαζιά που είναι πολύ κεντρικά μαζί με φίλους. Πέτρο μου. Και κάθανε... Ναι. Πέτρο μου, ο κόσμος του σταμάτα για να βγάλουν φωτογραφίες όπως σταμάτουσαν το Μέντε Φέρντ, ας πούμε. Βέβαια. Ειδικά τα νέα παιδιά, ξέρετε, βλέπουν πάρα πολύ Survivor. Είδες καθόλου το Σάκη να γονατίζει, έκανε καμιά πρόταση που δεν είδαμε. Καλά. Έχεις κάτι αποκλειστικό. Όχι, εντάξει. Μπορεί για ένα περίεργο σορτσάκι, έτσι γράψαν και τα site για τη Μαριαλένα, αυτό που βλέπετε. Τι περίεργο. Ένα τζιν σορτσάκι. Καλέ, το έχω κι εγώ. Τι περίεργο. Σκισμένο λίγο. Πολύ ωραίο. Έτσι γράψανε μερικά site. Τώρα γίνεται περίεργο. Α, τι γράψανε. Ό,τι και καλά για το σορτσάκι της Μαριαλένας, λέμε τώρα, να έχουμε να λέμε. Γενικά, έτσι πολύ χαμογελαστή η Μαριαλένα, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, που τους βλέπεις πολύ ευδιάθετος όπου και να πάνε. Βέβαια, φαίνεται άλλωστε. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, είναι πολύ αγαπημένοι, δεν το κρύβουν και εμείς το χαιρόμαστε αυτό που το ζούμε μαζί τους. Μια χαρά. Και δεν κρύφτηκαν κιόλας. Όχι. Μια χαρά καθώς. Ναι. Ναι, μια χαρά. Και πάντα έρχονται στη Μύκονο, έχουν έτσι καλούς φίλους, κάνουν πάντα μια στάση. Μάλιστα μου λέγανε οι φίλοι τους ότι την πρώτη βραδιά κοιμηθήκαν 7 η ώρα. Λέγανε όλα αυτά που συνέβησαν στο Survivor και δεν μπορούσαν να πάνε για ύπνο. Δηλαδή, 7 το πρωί. Τι λες τώρα. Τι λες, Πέτρο, 7 η ώρα εγώ ήμουν στο 10ο όνειρο. Εγώ 5 ώρα θα ξυπνήσει για να ετοιμαστώ για εδώ. Τι λες τώρα. Ωραία. Ναι, ότι δεν σταμάταγε η συζήτηση και δεν θέλανε να πάνε για ύπνο. Αυτό μου λέγανε. Να σου πω, ήσουν εκεί, άκουσες τίποτα. Εντάξει, όχι, δεν ήμουν εκεί, γιατί τα λέγανε σήμερα.